Οι μέρες περνούσαν. Ο πατέρας μου έφευγε για εκστρατείες που κρατούσαν μήνες και γυρνούσε πάλι στην Ιθάκη. Μάζευε τις δυνάμεις του και προμήθειες και ξεχυνόταν στην απέραντη θάλασσα για νέες περιπέτειες. Έτσι ήθελα να ζήσω κι εγώ. Αυτή ήταν η ζωή που με καλούσε. Λοιπόν, έβγε ο Οδυσσέα. Είμαι έτοιμος να συναντήσω τον παππού μου τον Αυτόλικο. Θα μιλήσω στον πατέρα σου. Ξέρεις γιατί τον παππού σου τον λέγανε Αυτόλικο? Γιατί είναι ο ίδιος λύκος. Γιατί είναι σκληρός, πανούργος και αδιαφορεί για κάθε κανόνα και κάθε αξιοπρεπή συμπεριφορά. Δεν κρατάει ποτέ το λόγο του. Είναι ανελαίητος άρπαγας που δεν υπολογίζει κανέναν. Ζει σε ένα απόκλινο κάστρο γκρίζο σαν το σίδερο, περιτριγυρισμένο από άγριους πληρωμένους δολοφόνους, στην κορυφή ενός βουνού που το ξεπερνά σε ύψος μόνο ο Παρνασσός. Και η φήμη του σκορπίζει τον τρόμο παντού. Έσκυψα το κεφάλι μπερδεμένος. Οι φίλοι μου είχαν παππούδες σοφούς και στοργικούς που τους έπαιρναν με τη βάρκα για ψάρεμα και στα λιβάδια για να φυλάνε τα πρόβατα. Εγώ είχα έναν παππού τελείως διαφορετικό. Ο μέντορας συνέχισε. Η μοναδική φορά που ήρθε εδώ ήταν όταν γεννήθηκες. Η μητέρα σου σε έβαλε στα χέρια του και αυτός διάλεξε το όνομα σου. Γιατί αυτός να διαλέξει το όνομά μου και όχι ο πατέρας μου? Γιατί σε περίμενε πολύ καιρό, μια και τον είχαμε διαβεβαιώσει ότι όταν γεννιόταν ένα παιδί θα ήταν ο πρώτος που θα το μάθαινε. Και όταν ήρθε, σε κράτησε στα χέρια του, σε κοίταξε και είπε: «Κόρη μου και γαμπρέ μου, δώσετε το όνομα που θα σας πω. Έφτασα μέχρι εδώ με την καρδιά μου γεμάτη μίσος. Για πολλούς άνδρες και γυναίκες. Ας είναι λοιπόν, το όνομα του μικρού θα είναι Οδυσσέας, που σημαίνει εξοργισμένος αλλά και μισητός από τους θεούς». Ο παππούς σου φεύγοντας, αφού σου έδωσε το όνομά σου, είπε στον πατέρα σου: «Όταν το πρώτο χνούδι σκεπάσει τα μάγουλά του θα τον στείλει σε μένα. Θα κυνηγήσουμε αγριόχειρο μαζί». «Τι λες, δάσκαλε, ποιος προσκαλεί ένα βρέφος για κυνήγι 15 χρόνια μετά?» «Ο παππούς σου είναι διαφορετικός, Οδυσσέα. Μπορεί να δει το μέλλον. Για να το πει, έχει το λόγο του. Δεν ξέρω όμως με όλα αυτά που σου είπα, αν θες να πας». «Τώρα είναι που θέλω να πάω. Ακόμα πιο πολύ, δάσκαλε, να τον γνωρίσω. Να μπω στο κάστρο του, να γνωρίσω τη γιαγιά μου, τους θείους μου. Είναι αίμα μου. Και κομμάτι τους υπάρχει μέσα μου». Ήμουν έτοιμος. Κι έτσι έφτασε η μέρα του θερινού ηλιοστασίου. Κόσμος πολλής είχε μαζευτεί στο λιμάνι να με αποχαιρετήσει. Και μπροστά από όλους ο πατέρας μου με τη μητέρα μου. Και δίπλα ο δάσκαλος, ο μέντορας μου. «Βασιλιά μου, έπρεπε να με αφήσεις να πάω μαζί του». «Αυτό το ταξίδι πρέπει να το κάνει μόνος του. Το ξέρεις αυτό, μέντορα». «Οδυσσέα». «Μητέρα». «Ο παππού σου». «Μην ανησυχείς, μητέρα. Ξέρω για τον παππού. Μου μίλησε ο δάσκαλος. Ο ίδιος λύκος». «Ό,τι σου είπε ο δάσκαλος είναι αλήθεια. Ο ίδιος λύκος. Θες ακόμα να πας?»
Ναι. Τότε θα ανέβεις στο βουνό ψηλά, πιο ψηλά και από τη φωλιά του αετού, και θα μπεις στη σπηλιά του λύκου. Μόλις τον δεις, θα του δώσεις αυτό το φυλαχτό από μένα. «Ω βασιλιά που κατέχεις αυτή τη γη, είμαι ο Οδυσσέας, ο γιος του Λαέρτη, του βασιλιά της Ιθάκης. Έρχομαι σε σένα ύστερα από 15 χρόνια, γιατί με κάλεσες να κυνηγήσουμε μαζί». «Μα πώς μιλάς έτσι, παιδί μου, σαν γέροντας τελετάρχης. Ξέρω ποιος είσαι και σε περίμενα. Είμαι ο παππούς σου, έτσι θα με λες. Και αυτή εδώ είναι η θείη σου, η αδελφή της μητέρας σου. Έλα, μας περιμένει ταξίδι μέχρι το κάστρο». «Σιωπηλός είσαι, Οδυσσέα. Δεν έχεις να πεις τίποτα στον παππού σου?» «Περίμενα πολύ καιρό αυτή τη μέρα». «Γιατί?» «Ένας άντρας που προσκαλεί κάποιον 15 χρόνια πριν την ώρα του δεν είναι τυχαίος. Και αν αυτός ο άντρας είναι ο παππούς μου, ένα μέρος του βρίσκεται μέσα μου και θα ήθελα να μάθω ποιος είναι». «Σου έχουν πει ποιος είμαι? Ο πιο φθονερός από όλους τους ανθρώπους. Κλέφτης, ψεύτης, αιμοχαρής, άρπαγας και επίρκος». «Έχω ακούσει να το λένε. Όμως οι γονείς μου μιλούσαν πάντα με σεβασμό για σένα και μου είπαν ότι εσύ μου έδωσες το όνομά μου». «Ναι, γιατί ήμουν γεμάτος μίσος για όλους». Συνεχίσαμε το ταξίδι μας προς το υψηλότερο σημείο των βουνών και φτάσαμε έτσι στην κατοικία του Αυτόλικου. Ένα παλάτι φτιαγμένο από μεγάλες τετράγωνες πέτρες, όπως του πατέρα μου, περιτριγυρισμένο από έναν τοίχο, ο οποίος είχε μόνο μία πόρτα. «Βάλτε στα ζωντανά φαγητό και ετοιμάστε το δείπνο. Ο έγγονός μου ο Οδυσσέας είναι εδώ». «Το κυνήγι του αγριόχειρου, μικρέ, είναι επικίνδυνο. Έλαβες ποτέ μέρος σε κανένα?» «Όχι, αλλά ξέρω να χειρίζομαι άριστα το τόξο, το δόρυ και το μαχαίρι μου». «Ε, λοιπόν, αύριο θα σκοτώσεις έναν. Όχι όμως με αυτές τις καρφίτσες. Ένα τέτοιο ζώο ζυγίζει 300 λίτρες. Θα χρειαστείς αυτό. Πρόσεξε, γιατί αύριο μπορεί και να σκοτωθείς. Μήπως θέλεις να σε πάω πίσω στο λιμάνι?» Ξύπναμε όταν χαράξει, παππού. «Σου έχω κι εγώ μια ερώτηση. Γιατί δεν σε προσκάλεσαν στο κυνήγι του Καλυδόνιου Κάπρου?» «Πήραν μέρος οι μεγαλύτεροι ήρωες των Αχαιών. Ο Θησέας, ο Ιάσονας, ο Ιφικλής, ο πατέρας μου. Όλοι, εκτός από σένα». «Αύριο βράδυ, αν έχεις επιζήσει, θα καταλάβεις μόνος σου γιατί». Δεν χρειάστηκε να με ξυπνήσουν. Τα σκυλιά που γάβγιζαν και οι φωνές των υπηρετών και ο θόρυβος από τα όπλα με ξύπνησαν ενώ ήταν ακόμα σκοτάδι.
κοιμητήθηκα, έσφιξα τη ζώνη μου, πήρα το δόρυ μου και πέρασα στον νόμο μου λοξά το τόξο. Προχωρήσαμε σιωπηλοί στο δάσος, ο ένας στο πλευρό του άλλου. Εγώ εξακολουθούσα να σκέφτομαι τα λόγια που μου είχε πει το προηγούμενο βράδυ. Εκείνος σίγουρα το καταλάβαινε. «Είσαι έτοιμος? Αυτή την ώρα οι γη μου θα έχουν φτάσει στη θέση τους. Υπάρχουν τρία μονοπάτια. Τα μεγάλα ζώα θα τα στριμώξουμε εμείς στα δύο μονοπάτια. Κάποια μικρά θα φύγουν προς τα σένα. Μην κουνηθείς από εδώ. Μόνο αυτό το σημείο μπορείς να τα σημαδέψεις.» Υπάκουσα σε αυτά που μου είπε ο παππούς μου, αν και δεν συμφωνούσα. Ήμουν τελείως εκτεθειμένος. Κοίταξα τριγύρω για να δω πώς θα προφυλαχθώ. Από τον σαματά που άκουγα, οι αγριόχειροι θα πρέπει να ήταν πάνω από 10. Έσφιξα το δόρυ στο χέρι μου, η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Πέντε μέρες και πέντε νύχτες ψήθηκα στον πυρετό και μετά έπεσε. Ο αγριόχειρος είχε καρφώσει το δόντι του στο πόδι μου. Όταν ξύπνησα, γνώρισα και τη γιαγιά μου, την Αμφιθέα. «Είσαι καλύτερα, αγόρι μου?» «Ναι». Το ατύχημά μου δεν ήταν τυχαίο. Περίμενα τους αγριόχειρους από το βορρά και εκείνο το ζώο μου επιτέθηκε από τα ανατολικά. Εσύ το έσπρωξες προς το μέρος μου, ξέροντας ότι ο ήλιος θα με τύφλωνε. Γι' αυτό με κάλεσες για κυνήγι όταν ήμουν ακόμη μωρό, για να με δεις να πεθαίνω. Να λοιπόν γιατί δεν σε ήθελε κανένας μαζί του στο κυνήγι του Καλυδόνιου κάπρου. «Σου είπα πως το ίδιο κιόλας βράδυ θα καταλάβαινες γιατί δεν με κάλεσαν σε εκείνο το κυνήγι, μολονότι ήμουν ο καλύτερος κυνηγός. Και αυτό σε έκανε επιφυλακτικό. Ήταν μια προειδοποίηση. Εγώ σου έσωσα τη ζωή, κανένας άλλος. Είσαι συνετός και θαραλέος. Και αυτές είναι δύο αρετές που σπάνια συναντάς στο ίδιο πρόσωπο. Τώρα έμαθες πως δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν στον κόσμο. Κάτι που δεν πρόκειται να ξεχάσεις σε όλη σου τη ζωή. Αυτό το σημάδι στο πόδι σου θα είναι μια παντοτινή προειδοποίηση.» «Και γιατί μου επέβαλες αυτό το καταραμένο όνομα?» «Το όνομά σου δεν είναι καταραμένο, είναι ειλικρινές. Ήθελα να σου θυμίζει πώς είναι ο κόσμος και πώς είναι οι άνθρωποι. Το μίσος είναι αναμφίβολα το πιο συνηθισμένο συναίσθημα.» «Και αν πέθαινα στο κυνήγι?» «Ήμουν όλη την ώρα κρυμμένος πίσω σου, έτοιμος να ρίξω, μα δεν χρειάστηκε. Το ένστικτό σου, η κίνησή σου, η δύναμή σου ήταν πιο άξια από αυτά του ζώου. Είσαι τέλειος, Οδυσσέα. Είσαι ο γιος που επιθυμούσα.» Δεν κατάφερα να απαντήσω. Πέρασα τις υπόλοιπες μέρες με τον παππού μου, αυτόν τον παράξενο άνθρωπο. «Η μητέρα σου έδωσε κάποιο μήνυμα για μένα, έτσι δεν είναι?» «Ναι, θα στο έδινα πριν ανέβω στο πλοίο.» «Δώσ' το μου τώρα, δεν θα έρθω στο λιμάνι. Δεν θέλω να σε δω να φεύγεις. Θα πεις τη μητέρα σου τα ονόματα των τριών ζώων όποια σου έρθουν στο μυαλό. Αυτά τα τρία ονόματα θα σημαδέψουν τη ζωή σου.» «Αντίο, παππού.» «Αντίο, παιδί μου, και μόλις κλείσεις τα 20 σου χρόνια να έρθεις πάλι να κυνηγήσουμε.» «Θα έρθω, παππού, γιατί αυτή τη φορά κατάλαβα όσα μου είπες.»